και θα υποδεχτώ τη Μαρία Ζώη, η οποία έχει φέρει τα σκονάκια της. Παρακαλώ, καλή Μαρία μου. Καλό καλοκαίρι. Παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε στη Μανίλα. Έχω μπερδευτεί. Αμυγός καλοκαιρινή για μία ακόμα φορά, αν και με animal σύνολο σήμερα. Το ερώτημα της Μαρίας μας δίνει τροφή για σκέψη και μας δίνει επίσης και τροφή για να συζητήσουμε, διότι σε καλέσαμε σήμερα στην εκπομπή για να δεις και να δώσεις, βασικά να αναλύσεις σε πρώτη φάση και να δώσεις στους τηλεθεατές τα νούμερα και το τι ακριβώς σηματοδοτούν τα νούμερα της Ελένης Μενεγάκη. Ποιο είναι λοιπόν το μέλλον της στο τηλεοπτικό, τι βλέπεις για την Ελένη Μενεγάκη, είσαι κορυφαία στο είδος σου, σε ακούω. Έχω έρθει καλά διαβασμένη, αλλά θέλω να ξεκινήσω την ανάλυση αυτού του υπέρλαμπρου και υπερπροβεβλημένου προσώπου με μία ερώτηση. Πιστεύεις εσύ όλοι μας ότι γίνονται τυχαία κάποια πράγματα? Καθόλου. Εγώ κάποιοι δεν άνθρωποι τύχη. Γιατί ξεχωρίζουν τόσο πολύ? Εγώ νομίζω ότι την τύχη μας τη φτιάχνουμε. Πέρα από το αυτόφωτο και πέρα από το γεγονός ότι αυτός που μας βλέπει από εκεί ψηλά μας έχει δώσει κάποια πράγματα στον καθέναν ξεχωριστά, κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα, έχω την αίσθηση ότι την τύχη μας τη φτιάχνουμε. Δεν την περιμένω. Εγώ τουλάχιστον. Αυτή είναι η δική μου θέση. Γινόμαστε τόσο ευτυχισμένοι όσο μας επιτρέπει το μυαλό μας. Είμαστε οι επιλογές μας. Και η Ελένη Μενεγάκη, το λένε και οι αριθμοί, είναι γεννημένη νικήτρια. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε. Διαθέτει λοιπόν βάση ημερομηνίας γέννησης τον αριθμό 1. Της είπαμε και χρόνια πολλά την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως, το κορίτσι μας έχει αλλάξει χρονιά. Βέβαια, λίγο πριν ξεκινήσει η προσωπική της πρωτοχρονιά, πήρε πίκρες. Ήταν ένας ανατρεπτικός Οκτώβριος και θα σας πω και για τον Νοέμβριο. Είναι αριθμός 1. Ήρθαν τα νούμερα. Δεν νομίζω τα νούμερα. Νομίζω αναφέρεται στις πρώτες κουβέντες που έχουμε γίνει για το συμβόλαιο. Υπήρξε παρασκήνιο και θα τις υποσχεθώ ότι όση πίκρα πήρε αυτό τον Οκτώβριο του 2023... Θα πάρει περισσότερο τον Νοέμβριο. Θα πάρει μεγαλύτερη χαρά. Τον επόμενο Οκτώβριο όλα θα είναι διαφορετικά, γιατί έχω έρθει σου λέω διαβασμένη, θα δώσω... Και βλέπω τα σκονάκια διαστή. Σου, σήμερα μου ήρθες με σκονάκια. Σήμερα είμαι πιο μελετητή. Για πάμε. Λοιπόν, ας πούμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η επιτομή της θηλυκότητας μεν, αλλά έχει αντρική ιδιοσυγκρασία. Είναι τόσο πείσμον, δεν πτωείται από τις δυσκολίες. Αντρικό μυαλό εννοείς. Έχει μυαλό, ναι. Τη το δίνω, γιατί το να είσαι στην πρώτη γραμμή επί σειρά 7 ετιών και να παραμένεις και να είσαι και μάχημη και να έχεις όλα αυτά τα καλά που είπαν και οι συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο. Ξέρει ότι το έχει. Ξέρει ότι αξίζει και μπορεί να φέρει την ίδια τη ζωή στα μέτρα της. Είναι το νούμερο ένα από ό,τι βλέπω. Είναι αριθμός ένα. Θα σου πω την αντρική της εκδοχή, Νότης Φακιανάκης. Σκορπιός και αριθμός ένα. Άνθρωποι πολύ αγαπημένοι, με μια αποδοχή τεράστια. Και ιδιαίτερη βέβαια. Και ιδιαίτερη. Γιατί κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να ξεγελάς πολύ κόσμο για τόσο πολύ καιρό. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν είναι γεννημένη νικήτρια, είναι πείσμον. Έχει χιούμορ και έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι ευπροσάρμοστη. Είναι γυναίκα χαμελέων. Μπορεί να σε κάνει να νιώθεις οικία. Και ας μη σε ξέρει καλά. Το εννοεί. Το αν το εννοεί όχι, το θέμα είναι ότι είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Δεν πουλάει την ομορφιά της. Το εννοεί. Όχι, γιατί έχει πάρα πολύ ιδιαίτερες πλευρές. Είναι, πώς να σου το πω, επιλεκτικά εξωστρεφής. Δηλαδή, ανοίγεται άρα σε πολύ δύσκολες. Όχι, γιατί αυτούς που εμπιστεύεται, αυτούς που εμπιστεύεται είναι μόνο το οικείο περιβάλλον της. Και να σου πω και κάτι, Νάσο. Η επιλογή της είναι όμως να νιώθει συναισθηματική ασφάλεια μέσα από τα χρήματα. Γιατί, ναι, και τη σταθερότητα ενός γάμου. Γιατί είναι πιστή από άποψη. Αγαπάει την οικογένειά της και είναι ενεργειακή γεννήτρια για πάρα πολύ κόσμο. Ας αφήσουμε τις γεννήτριες τώρα και να πάμε λίγο να πάμε στο κομμάτι του μέλλοντος της. Βλέπεις κάποιο χωρισμό να έρχεται? Έχει επιρρέπεια. Έχει πολλά μπλοκαρίσματα ενεργειακά αυτή τη στιγμή που έχει μιλάμε. Έχει επιρρέπεια, εννοείς για χωρισμό? Ναι, γιατί έχει μαζέψει τόσο τοξική ενέργεια και θα τη συμβούλευα. Γιατί πλέον σε μια όριμη φάση. Να απομακρύνει κάποιους ανθρώπους από κοντά της, γιατί υπάρχει ενεργειακή διαρροή. Ελένη, ακούς. Ο Νοέμβριος αυτός είναι ένας κομβικός σταθμός στη ζωή της και θα ήθελα να προσέξει και να αξιοποιήσει πάρα πολύ το διάστημα 15 έως 23. Και μάλιστα 20 και 21 ενδεκάτου θα είναι τόσο έτοιμη να πάρει έως και οριστικές αποφάσεις. Από εκεί και μετά. Αν δεν το κάνει, 25 έως 30 με μια δύσκολη, γιατί τα ξέρει τα πλανητικά και όλα αυτά, έχει τεράστιες γνώσεις στην αστρολογία, έχει μια δύσκολη πανσέλινο που θα την ρίξει πάρα πολύ ενεργειακά. Εγώ επειδή είχα την τύχη, το λες,
συνθήκη το λες, να δουλέψω mm-hmm. μαζί της έναν χρόνο, τον τελευταίο της χρόνο στον Αντένα, mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι όλη αυτή η ανάλυση που έχεις κάνει τώρα, mm-hmm. Στα επόμενα 10-15 λεπτά, μόλις την ενημερώσουν οι καλοθελητές ότι ασχοληθήκαμε μαζί της, θα έχει πάρει την ανάλυση σου, θα έχει βάλει κάτω τους αστρολογικούς χάρτες, γιατί είναι επαείουσα στο κομμάτι της αστρολογίας και γενικότερα σου έχεις προβλέψεις, και θα κάτσει να αναλύσει να αυτό το κάτι. Γιατί θα της δώσω τροφή για σκέψη. Γιατί ναι, η αστρολογία είναι δημοφιλή σε όλους. Όμως πίσω από τη λάμψη των άστρων κρύβεται η δύναμη και αλήθεια των αριθμών, γιατί εγώ θα τις μιλήσω πολύ δεσμευτικά. Δεν επιτρέπεται αυτό το Νοέμβριο να αφήσει η Νάσο μου τα πράγματα στην τύχη τους. Γιατί αν το κάνει, θα διαταραχθεί πολύ η πιεστική της καθημερινότητα. Μάλιστα. Το δε Δεκέμβριο οι αριθμοί δίνουν απώλειες. Και απώλειες στην τσέπη. Ωραία, δεν θα τη λυπηθώ. Όμως, από τη στιγμή που έχει μάθει να έχει αρκετά χρήματα, πρέπει να ζυγίσει πολύ τα πράγματα. 13 έως 23 το δεκάτου θα πρέπει να περιορίσει την καταναλωτική μανία, να μην κάνει επουδενή, θα με θυμηθείς, επενδυτικά ρίσκα και βεβαιασμένες κινήσεις. Βέβαια, ερωτικά θα πάει σούπερ το Δεκέμβριο, σε ένα δύσκολο μήνα. Για να πάμε λίγο στα προσεχώς. Το 2024 το πρώτο διάστημα είναι ανώδυνο. Ο Γενάρης θα είναι δύσκολος. Όμως, από 13 Φεβρουαρίου έως 6 Απριλίου θα αρχίσει να οργανώνεται. Το διάστημα όμως που θα σαρώσει, και πιστεύω ότι οι αριθμοί, ζώδια, ενέργειες είναι με το μέρος της, παιδιά, σχεδόν όλο το Μάιο θα έχει εύνοια. Και συγκεκριμένα από την πρώτη κιόλας μέρα του μήνα μέχρι τις 25. Εκεί που θα αρχίσει να ζυγίζει, και μιλάω για ζυγαριά ακριβίας, Νάσο, είναι τον Ιούνιο, 1 έως 10. Το λέω δεσμευτικά. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου, ναι, δηλαδή, το καλοκαίρι 24. Αλλά εκεί που θα καταλήξει στα επαγγελματικά, και σας το υπογράφω, είναι από τις 20 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου. Άρα, εν ολίγης, Ελένη, από ό,τι κατάλαβα, ως απόσταγμα όλων όσων είπε η Μαρία πριν από λίγο. Το Μάιο, κοίτα να μιλήσεις για την επόμενη σου χρονιά, αν θα πας που θα πας. Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου ρίξε όλα σου τα επιχειρήματα, τα επαγγελματικά και το τι θα φέρεις. Και εκεί μέσα στον Ιούλιο βάλα και την υπογραφή σου για την επόμενη χρονιά. Μην το κάνεις από τώρα. Δεν είναι καλοί αυτοί οι μήνες. Όχι. Μέχρι τουλάχιστον τους πρώτους μήνες του 24. Και να περάσει. Να περάσει, να περάσει. Απεταξάμιν. Αλλά της υπόσχομαι ότι δύο χρόνια μετά, στα 56 της, θα κλείσει κύκλους, ότι την πιέζει, την καταπιέζει. Απεταξάμιν. Θα τα αποβάλει από τη ζωή της και θα ανοίξει άλλους. Θα δείτε μια άλλη Ελένη Μενεγάκη. Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Πέρασα για μια ακόμη φορά υπέροχα. Καλή δύναμη και συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.